να σταματήσουμε να απομονώνουμε την εξέβρεση λύση στην Ελλάδα, αλλά να διεκδικήσουμε συνολική ευρωπαϊκή λύση προς το συμφέρον των λαών της Ευρώπης αλλά και του δικού μας λαού. Από την λαϊκή εντολή, από το αποτέλεσμα των εκλογών, πρέπει ο καθένας να βγάλει και η καθεμιά να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς θεωρούμε ότι η εντολή έχει σαφή χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να τα αλλοιώσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τα αγνοήσουμε και να τα αλλοιώσουμε. Η εντολή είναι για άμεση απεμπλοκή της χώρας από το μνημόνιο της χρεοκοπίας, από τα μέτρα της λιτότητας που μας έχουν οδηγήσει στην καταστροφή. Ζητήσαμε λοιπόν, μόλις πήραμε την εντολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη διερευνητική εντολή, καταθέσαμε εν γνώση του ελληνικού λαού τους άξονες πάνω στους οποίους ζητήσαμε να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διερεύνηση δυνατοτήτων διαμόρφωσης συγκλήσεων για μια κυβέρνηση που θα έχει τη δική μας στήριξη. Και είπαμε τα αυτονόητα. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών δηλαδή τα αυτονόητα. Κανένα μέτρο λιτότητας τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και αργότερα. Κατάργηση του νόμου του μνημονίου και των εφαρμοστικών του, νόμου. Άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού και των συντάξεων και των εργασιακών σχέσεων στο επίπεδο και το καθεστώς που ίσχυαν πριν από την ψήφιση αυτών των νόμων που μας βυθίζουν στην ύφεση. Και είπαμε επίσης ότι χρειάζονται άμεσες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, να συζητήσουμε την ανάγκη να αλλάξει αυτός ο εκλογικός νόμος που φαίνεται τώρα πόσο παρανοϊκός είναι, να πάμε στην απλή αναλογική, να αλλάξουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που δημιουργεί την αίσθηση στην κοινή γνώμη της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων παρά τις βαρύτατες ευθύνες τους. Επίσης, μιλήσαμε για την ανάγκη να σταματήσει αυτό το πάρτι με τις τράπεζες. 200 δις σε ρευστό και εγγυήσεις μέσα σε 3 χρόνια. Και ούτε 1 ευρώ στην πραγματική οικονομία και όχι μόνο αυτό. Μέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης μένουν έξω τράπεζες που μπορεί να παίξουν ουσιαστικό ρόλο, να είναι μοχλός για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπως η Αγροτική Τράπεζα, το Τακτιτρομικό Ταμιευτήριο. Και ζητήσαμε να μην προχωρήσουν τα σχέδια, το δημόσιο να δίνει δημόσιο χρήμα, αλλά να έχει κοινές μετοχές δίχως δικαίωμα ψήφου.